για πολλούς. Είναι βέβαια μια διαδικασία η οποία τρέχει εδώ και καιρό και αφορά στην αλλαγή της ώρας. Είναι το περίφημο ζήτημα με την θερινή ώρα που τώρα μπαίνει και στο μικροσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, οι Ευρωπαίοι λοιπόν καλούνται να ψηφίσουν μέχρι και την 5η 16 Αυγούστου για το αν επιθυμούν να εξακολουθεί να αλλάζει η ώρα κάθε τελευταία Κυριακή του Μαρτίου ή κάθε τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου αντίστοιχα ή αν επιθυμούν να καταργηθεί. Μέχρι λοιπόν τις 16 Αυγούστου μπορούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο βλέπουμε εδώ, το έχουμε και στα ελληνικά και όλες καθώς υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναλόγως στις απαντήσεις τους, οι οποίες θα αφορούν την εμπειρία τους με την αλλαγή της ώρας και για ποιο λόγο θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθεί ή να συνεχίσει ως έχει. Αναλόγως λοιπόν με τις απαντήσεις θα τροποποιηθεί ή όχι η συγκεκριμένη ρύθμιση. Δηλαδή πραγματικά θα μετρήσει η ψήφος αυτό που θα πει ο κόσμος τελικά, θα δημιουργηθεί κάποιο ψήφισμα ενδεχομένως από το Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι ακριβώς. Και θα δούμε αν προχωράμε σε αλλαγή. Πολύ σημαντικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Κομισιόν, η συγκεκριμένη διαβούλευση και δημοσκόπηση πραγματοποιείται έπειτα από μια σειρά αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαίων πολιτών, ενδιαφερόμενων φορέων αλλά και ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αμφισβήτησαν την ωφελημότητα της συγκεκριμένης αλλαγής της ώρας. Όμως, εδώ και αρκετά χρόνια, επειδή είναι ένα θέμα που έρχεται πολλές φορές σε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν γίνει αρκετές μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ωφελημότητα της αλλαγής της ώρας. Μπορούμε να δούμε και τις κάρτες. Στον τομέα λοιπόν της ενέργειας, σκοπός είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με την αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιοφάνειας. Που γυρνάμε λοιπόν τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά και έχουμε περισσότερο απόγευμα και βράδυ. Που και αυτά αμφισβητείται βέβαια, αλλά εδώ. Ακριβώς γι' αυτό που βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Το χάσαμε τώρα, δεν πειράζει. Αλλά να μελέτη του 1900. Κάτι ότι δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο όπως θα θεωρούσαμε ότι θα είχε παλιότερες δεκαετίες, όπου πραγματικά υπήρχε και ενεργειακό πρόβλημα κτλ. Στην υγεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εξοικονόμηση όντως είναι τελικά χαμηλή. Στην υγεία είναι θετικό το αντίκτυπο. Όμως υπάρχει και δυνατότητα για περισσότερες δραστηριότητες αναψυχής, καθώς έχουμε μεγαλύτερο απόγευμα από τις 6 ώρα και μετά. Όμως, λοιπόν, στην επόμενη μας κάρτα θα δούμε ότι σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξήθηκαν οι ιατρικές συμβουλές κάθε χρόνο μετά την αλλαγή της ώρας. Δηλαδή? Ο κόσμος αισθανόταν μια διαθεσία γιατί δεν κοιμόταν πάρα πολλές ώρες, υπήρχε μια διαταραχή στον ύπνο. Οπότε ζήτησαν τις συμβουλές ειδικών για το πώς θα το αντιμετωπίσουν. Α, μάλιστα, δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Θα επηρεάζει τον ύπνο μας δηλαδή και το ζήτημα. Και τέλος, στην οδική ασφάλεια, εδώ οι απόψεις των Ευρωπαίων δίστανται. Υπάρχει από τη μία αύξηση τροχιών ατυχημάτων λόγω έλλειψης ύπνου από 3-4 εβδομάδες μετά την αλλαγή της ώρας, κυρίως το καλοκαίρι. Αλλά όμως υπάρχουν και περισσότερες ώρες με φως τα καλοκαιρινά βράδια, το οποίο βοηθάει στην οδήγηση. Λοιπόν, άρα έχουμε τα υπέρ, έχουμε και τα κατά. Πόσο χρόνο έχουμε για να ψηφίσουμε? Έχουμε 2 ημέρες ακόμα για να δούμε τελικά αν η Ευρώπη θα γυρίζει τα ρολόγια και την επόμενη χρονιά.